Μας από την επιστολή τη δεύτερη προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Είμαστε σελίδα 1027, ΙΒ κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 1027, ΙΒ κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Ιδού τρίτην φοράν είμαι έτοιμος να έλθω προς εσάς και δεν θέλω σας καταβαρύνει, διότι δεν ζητώ τα ημών, αλλά ημάς. Διότι δεν χρεωστούσι τα τέκνα να θησαυρίζουσι δια τους γονείς, αλλά οι γονείς δια τα τέκνα. Εγώ δε με άκραν χαράν θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας, αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπώ με λιγότερο. Έστω όμως, εγώ δεν σας κατεβάρινα, αλλά παρνούργωσον σας επίεσα με δόλον. Μήπως δια τίνος εξ εκείνων τους οποίους έστειλα προς εσάς, δι' αυτού επλεονέκτησα από εσάς. Παρεκάλεσα τον Τίτον και μετ' αυτού απέστειλα τον αδελφόν, μήπως ο Τίτος επλεονέκτησε τι από εσάς. Ουχή με το αυτό πνεύμα περιεπατήσαμε ουχή στα αυτά ίχνη. Πάλι νομίζετε ότι απολογούμεθα προς εσάς, ενώπιον του Θεού λαλούμεν εν Χριστώ. Πράττομεν δε τα πάντα αγαπητοί δια την οικοδομήν σας, διότι φοβούμαι μήπως ελθών, δε σας εύρω ποιους θέλω, κι εγώ ευρεθώ εις εσάς οποίον δε θέλετε. Μήπως είναι μεταξύ σας έρηδες, ζηλοτυπίε, θυμέ, μάχη, καταλαγέ, ψιθυρισμοί, αλαζονίε, ακαταστασίε. Μήπως πάλι όταν έλθω προς εσάς με ταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς των προαμαρτισάντων και μη μετανοησάντων για την ακαθαρσίαν και πορνίαν και ασέλγιαν την οποίαν έπραξαν. Τρίτην ταύτην φοράν έρχομαι προς εσάς. Επιστόματος δύο μαρτύρων και τριών θέλει βεβαιούστε πας λόγος. Προείπων και προλέγω ως παρόν τη δευτέρα φορά και τώρα ως απογράφω προς τους προαμαρτήσαντας και τους λοιπούς πάντας ότι αν έλθω πάλιν δεν θέλω φυστή. Επειδή ζητείτε δοκιμήν του διεμού λαλούντος Χριστού ώστις δεν είναι ασθενής προς εσάς αλλά είναι δυνατός μεταξύ σας. Διότι αν εσταυρώθη εξ ασθενίας, ζει όμως εκ δυνάμεως, διότι και εμείς ασθενούμεν εν αυτό, πλην εκ της δυνάμεως του Θεού θέλομεν ζήσει με ταυτού εις εσάς. Εαυτούς εξετάζετε αν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε, ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατάτι. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσει ότι εμείς δεν είμεθα αδόκιμοι. Εύχομαι δε εις τον Θεό να μην πράξετε μηδέν κακόν, ουχή δια να φανόμεν εμείς δόκιμοι, αλλά δια να πράτετε εσείς το καλόν. Εμείς δε ας είμεθα ως αδόκιμοι, διότι δεν δυνάμεθα να πράξουμε τί κατά της αληθείας, αλλά υπέρ της αληθείας, επειδή χαίρομεν όταν εμείς ασθενόμεν, εσείς δε είστε δυνατοί. Τούτο μάλιστα και ευχόμεθα την τελειοποίησή σας. Δια τούτο ταύτα γράφω απόν, δια να μην φερθώ από τόμος παρών. Κατά την εξουσία την οποία μη έδωκε ο Κύριος προς οικοδομή και όχι προς καθαίρεση. Λοιπόν αδελφοί, χαίρεστε, χαίρετε, τελειοποιήστε, παραμυθίστε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε. Ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θελείστε με θυμών. Ασπάστητε αλλήλους εμφυλήματι Αγίου, σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Η σχέση του Αποστόλου Παύλου με την Εκκλησία των Κορινθίων είναι ιδιότυπη, γιατί αυτόν χρησιμοποίησε ο Θεός και δημιουργήθηκε, αλλά πολλοί άνθρωποι επισκέφθηκαν την Εκκλησία αυτή και κυρίως κατηγορούσαν τον Απόστολο Παύλο και τη διακονία του. Και είναι παράξενο, αδερφοί, πως άνθρωποι ενώ βλέπουν το έργο που ο Θεός κάνει και έκανε με τον Απόστολο Παύλο, να έχουν τέτοια πρόθεση, δηλαδή θα τολμούσα να πω χαλασμένη καρδιά, ώστε να ψάχνουν να βρουν αιτίες για να κατηγορήσουν τον Απόστολο Παύλο. Μία από τις αιτίες ήταν ότι δεν είναι Απόστολος, γιατί ποτέ δεν σας ζήτησε και δεν του δώσατε χρήματα για την προσωπική του ζωή. Ακόμη είπαν ότι άλλοι είναι Απόστολοι και όχι αυτός, και
Ακόμη είπαν ότι με πονηριά το έκανε που δεν σας έδωσε, που δεν σας ζήτησε χρήματα, γιατί όταν έστειλε άλλους, δηλαδή τον Τίτο και κάποιον άλλον αδελφό, με αυτούς ζήτησε και έτσι πονηρός πήρε αυτά που ήθελε, αλλά όχι άμεσα, με έμεσο τρόπο. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν πρέπει όχι να υπερασπιστεί τον εαυτό του, γιατί ποτέ δεν το έχει κάνει και ούτε θα το κάνει ποτέ, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δόκιμος δεν είναι αυτός τον οποίον ο ίδιος, δεν είναι δόκιμος αυτός ο οποίος ο ίδιος συστήνει τον εαυτό του, αλλά δόκιμος είναι αυτός τον οποίον ο Θεός συστήνει. Και δεν περιμένει να δικαιωθεί από τα λόγια του, αλλά περιμένει να δικαιωθεί από τον Θεό. Γι' αυτό υπέχει πρόθεση και τρίτη φορά να επισκεφθεί την Εκκλησία των Κορινθίων. Και οι πρόθεσεις αυτοί δεν έχουν άλλο κίνητρο παρά μόνο την αγάπη. Γιατί η επίσκεψη οπουδήποτε να γίνεται, είτε σε εκκλησία είτε σε ανθρώπους ιδιαίτερα, μόνο αν έχει κίνητρο την αγάπη, έχει μισθαποδοσία. Ασθενείς ήμην και με επισκεφθήκατε, λέει ο Κύριος, και άλλα πολλά. Πεινασμένος και μου δώσατε να φάγω, διψασμένος και μου δώσατε να πιω. Η επίσκεψη λοιπόν είναι ευάρεστη στο Θεό, είναι έργο Θεού, όταν μοναδικό κίνητρο έχει την αγάπη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, που αγαπάει ιδιαίτερα και ομολογεί και δεν ψεύδεται τους Κορινθίους και την Εκκλησία των Κορινθίων, προς το τέλος της επιστολής του της δεύτερης, λέει τρίτη φορά σκοπεύω και είμαι έτοιμος να έρθω προς εσάς, αλλά και πάλι δεν θα σας καταβαρύνω. Και δεν θα σας καταβαρύνω γιατί είναι γνωστόν ότι δεν θησαυρίζουν για τους γονείς τους τα παιδιά, αλλά οι γονείς για τα παιδιά. Γιατί οι γονείς έχουν αυτή την ιδιαίτερη πατρική αγάπη που δεν εμφανίζεται σε κανένα άλλο πρόσωπο ανθρώπινο παρά μόνο στον πατέρα και στη μητέρα. Όμως πρέπει να εμφανίζεται και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτή η πατρική αγάπη, η φροντίδα δηλαδή, η προσοχή, η αγωνία για την προκοπή. Και είναι γεγραμμένο βέβαια ότι η αγάπη του Θεού Πατρός είναι εγκεχημένη στις καρδιές των ανθρώπων μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έχει αυτή την αγάπη, την αγάπη την πατρική, ξέρει ότι αυτός πρέπει να φροντίζει για την Εκκλησία, να μεριμνά για την Εκκλησία αυτή, για τα αδέλφια αυτά, να τα βοηθάει τα αδέλφια αυτά, να μην σκανδαλίζονται, να μην πλανώνται, να μην αμφιβάλλουν, να μην αμφισβητούν το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Λόγο του Θεού, ιδιαιτέρως το έργο του Θεού και τις διακονίες που ο Ιησούς Χριστός θέτει μες στην Εκκλησία. Γι' αυτό είμαι έτοιμος να ξανάρθω και πάλι δεν θα σας καταβαρύνω, γιατί έρχομαι όχι για να ζητήσω από σας τα υπάρχοντά σας, αλλά εκείνο που θέλω είναι να κερδίσω, όχι από σας επαναλαμβάνω τα υπάρχοντά σας, αλλά εκείνο που θέλω και με ενδιαφέρει να κερδίσω από σας την ψυχή σας, να κερδίσω εσάς για την αιώνια ζωή. Γι' αυτό με μεγάλη χαρά θα έλθω έτοιμος να δαπανίσω ό,τι ο Θεός έχει εμπιστευτεί σε μένα, αλλά έτοιμος και να δαπανηθώ εξ ολοκλήρου, ολοκλήρως να δαπανηθώ. Αλλά υπέρ των ψυχών σας, υπέρ της προκοπής σας, υπέρ της οικοδομής σας, υπέρ της προετοιμασίας σας και της ετοιμασίας σας για την αιώνια ζωή. Είμαι έτοιμος να δαπανίσω και να δαπανηθώ. Δεν διστάζει ο Θεός και δεν διστάζει και ο Παύλος. Ο Θεός δεν δίστασε
να δαπανίσει τα πάντα, τον Υιόν του το μονογενή, το απάβγασμα της δόξης. Δεν το λυπήθηκε, αλλά τον απέστειλε και μάλιστα με δούλου μορφή και μάλιστα ταπεινωμένο έως εδάφους, ταπεινωμένο έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και δεν εφίστη τον Υιόν του το μονογενή, αλλά είναι και το μόνο πρόσωπο ανθρώπινο στο οποίο ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό του. Αυτό λοιπόν το φρόνημα του Θεού Πατρός, της αγάπης του Θεού Πατρός, έχει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά όχι μόνο, και το φρόνημα της χάρης του Χριστού, χαρίζει, μακροθυμεί, θυσιάζει, έχει ακόμη ο Απόστολος Παύλος, αλλά και το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, που η πρόθεση είναι ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου να ζωοποιεί, να αυξάνει, να οικοδομεί. Αυτό επίσης το φρόνημα το έχει ο Απόστολος Παύλος. Και το θαυμαστό είναι ότι αυτό το φρόνημα της αγάπης του Θεού Πατρός, της χάρης του Χριστού και της δύναμης και της κοινωνίας του Πνεύματος του Αγίου το έχει εισάκραν προς τους Κορινθίους, γνωρίζοντας ότι αγαπάτε από αυτούς ο λιγότερον. Δεν τους αγαπάει δηλαδή σαν ανταπόδοση της αγάπης τους. Αυτό είναι το σοβαρό, αδελφοί. Τους αγαπάει γιατί αυτό είναι η χάρις του Θεού. Δεν αγωνίζεται να τους αγαπήσει, γιατί η αγάπη του Θεού Πατρός είναι εγκεχημένη στις καρδιές τους. Δεν σκανδαλίζεται επειδή αγαπάται ο λιγότερον, γιατί η χάρις του Χριστού βασιλεύει μέσα του. Και δεν διστάζει να κοπιάσει και να κοπιάζει και να δαπανάται για την οικοδομή της, οικοδομή τους, γιατί μέσα του βασιλεύει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Είναι δηλαδή ανεξάρτητη και η αγάπη του και η χάρις του και ο αγώνας του, του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, είναι ανεξάρτητη από την αγάπη που αγαπάνε Αυτόν. Και είναι απίστευτο πως κατάφεραν με διαβολές, με κρίσεις, με κατηγορίες να καταφέρουν μια εκκλησία στην οποία κοπίασε και συνεχίζει να κοπιάζει πολύ δε περισσότερο στις προσευχές ο Απόστολος Παύλος, να καταφέρουν οι άνθρωποι, για να μην πω ο διάβολος, να λιγοστέψουν, να μειώσουν την αγάπη στις καρδιές των Κορινθίων. Αυτό δεν αρέσει στο Θεό και ο Απόστολος Παύλος θέλει να το διορθώσει. Πρέπει να διορθωθεί. Δεν αρέσει στο Θεό να ελαττώνεται η αγάπη, ούτε προς τον Θεό, ούτε προς τους αδελφούς του, ούτε προς τους πλησίον του, ούτε προς τους εχθρούς του. Αλλά ό,τι οφείλει, ό,τι χρωστάει, πρέπει να το εκπληρώνει. Τον Πατέρα Θεό με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη. Απόλυτα ενωμένος και προσκολλημένος ο άνθρωπος με την αγάπη του Θεού, με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με τα αδέλφια του, με μια ιδιαίτερη αγάπη. Κατά την εντολή του Ιησού Χριστού, αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός σας αγάπησε. Τους πλησίον του, συγγενείς, φίλους, τον οποιονδήποτε φέρνει ο Θεός πλησίον του, σαν τον εαυτό του, όχι περισσότερο. Και τους εχθρούς του, με την αγάπη που λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Προσευχόμενος πάντοτε
υπέρ αυτών, ευλογώντας αυτούς και ακόμη πολλές φορές, όταν χρειάζεται και όταν μπορεί, ευεργετώντας αυτούς. Αυτή η αγάπη προς κάθε κατεύθυνση, ο Θεός θέλει, ο Απόστολος Παύλος έτσι ζει, αλλά και εμείς έτσι να ζητάμε, να μην αλλοιώνεται από οποιασδήποτε αρνητικές καταστάσεις και αν υπάρχουν και αν ζεις. Η αγάπη είναι ανεξάρτητη από τη συμπεριφορά των ανθρώπων, από τα γεγονότα, από τις καταστάσεις. Πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Γιατί ο Κύριος μας μάλιστα λέει, την αγάπη σου την πρώτη την αφήκας. Η πρώτη αγάπη δεν είναι μόνο στο Θεό. Η πρώτη αγάπη είναι στην εκκλησία, στα αδέλφια, στον πλησίον. Και τι σημαίνει πρώτη αγάπη? Η αγάπη της αναγέννησης, όταν γίνεται η μεγάλη αυτή αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου, η μοναδική, που έρχεται ο Θεός και κάνει τον άνθρωπο νέο κτίσμα και τα αρχαία όλα τα γκρεμίζει, του αλλάζει τη σάρκα, τις επιθυμίες της σαρκός, του αλλάζει την καρδιά, του αλλάζει το πνεύμα. Και ιδίως όταν και αν τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, εκεί ο άνθρωπος είναι γεμάτος από την παρουσία του Θεού. Εύκολα συγχωρεί, εύκολα αγαπάει, εύκολα μετανοεί, εύκολα ταπεινώνεται, όλα εύκολα τα κάνει. Ακούει το Λόγο του Θεού και χάνεται. Ακούει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και κρύβεται. Γιατί ο φόβος του Θεού πλημμυρίζει την καρδιά του, όμως όλα αυτά σιγά σιγά, με το πέρασμα του χρόνου, η καρδιά του ανθρώπου που είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, τα συνηθίζει. Και αρχίζει ξανά το περιβάλλον. Δεν λέω ότι χάνει τον αγιασμό, δεν λέω ότι χάνει την επιθυμία για μετάνοια, για εξομολόγηση, για τη βασιλεία των ουρανών, αλλά παρόλο που είναι στην εκκλησία, που προσεύχεται, που διαβάζει το Λόγο του Θεού, που πληρώνεται και με Πνεύμα Άγιο, τον αγώνα των καλών, αν δεν τον αγωνίζεται, εξητώντας από το Θεό την τελειοποίησή του, τον καταρτισμό του, όπως μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, τότε ο άνθρωπος αρχίζει και γίνεται χλιαρός. Ενώ ήταν γεμάτος φωτιά από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αρχίζει και γίνεται χλιαρός. Η αγάπη του λιγοστεύει και βοηθάει πολλές φορές στο να λιγοστέψει η αγάπη μας από τις επιθέσεις του εχθρού ή από τα λάθη των ανθρώπων, και έτσι πια το πνεύμα του ανθρώπου, το δικό μας, δεν έχει αυτή την φωτιά που θέλει ο Θεός να έχουμε. Και δεν γινόμαστε, δεν είμαστε πια μιμητές του Παύλου, του Αποστόλου, καθώς αυτός είναι του Χριστού. Γιατί αγαπάμε περισσότερο αυτούς που μας αγαπάνε περισσότερο. Πράγμα το οποίο αρέσει στο Θεό, αλλά δεν είναι το ζητούμενο από το Θεό. Ο Θεός θέλει να αγαπάμε περισσότερο αυτούς που μας αγαπάνε λιγότερο. Όχι για να φανούμε καλοί, ούτε για να υψώνουμε τον εαυτό μας, ούτε για να απολογούμεθα στους ανθρώπους, αλλά μόνο και μόνο γιατί είναι το θέλημα του Θεού. Και αν μάλιστα έχουμε περάσει και ξεφύγει από την υπηαιακή ηλικία, τότε κατά την έξι, λέει η Γραφή, λέει ο Λόγος του Θεού, θα μπορούμε να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, εκλέγοντας το αγαθόν και απορρίπτοντας το κακόν. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα
Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: παρόλο που με αγαπάτε λιγότερο, αν και εγώ σας αγαπάω περισσότερο, εγώ δεν σας κατεβάρινα, αλλά με πονηριά, αφού το θέλετε, πανούργωσον, σας επίασα με δόλο. Είτε αρνούμενος τη βοήθειά σας, το έκανα για να κερδίσω τις ψυχές σας, είτε αρνούμενος τη βοήθειά σας, όπως λένε κατηγορώντας με, φέρθηκα με πονηριά, γιατί περίμενα τα ίδια να πάρω από αυτούς που απέστελα. Όμως δεν συνέβη αυτό, γιατί και τον Τίτο τον παρακάλεσα και τον έστειλα να έρθει σε εσάς, και τον αδελφό, κάποιον αδελφό, τον οποίον επίσης έστειλα προς εσάς, προς οικοδομήν των ψυχών σας, οι οποίοι βέβαια περπάτησαν και αυτοί με το ίδιο πνεύμα, όπως και εγώ, και στα ίδια ίχνη, όπως και εγώ, και κανείς από όσους εγώ απέστειλα δεν πλεονέκτησαν απέναντί σας. Έχει ωραία παρησία. Παρησία ενώπιον του Θεού και για την αγάπη, αλλά ιδιαιτέρως για την αγάπη προς τους αδελφούς τους, τους Κορινθίους, η οποία δεν είναι με λόγια ούτε με γλώσσα, αλλά είναι με έργο και αλήθεια. Με έργο σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Έχει παρησία. Γι' αυτό και η καρδιά του δεν μπορεί να τον κατακρίνει. Και αν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, γιατί αγαπάμε με έργο και με αλήθεια όλους, ιδιαίτερα αυτούς που δεν μας αγαπάνε περισσότερο αλλά λιγότερο, τότε λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ό,τι αν ζητήσετε από το Θεό, εξάπαντος αυτός θα το κάνει. Μα ό,τι και αν ζητάτε. Αν όμως δεν έχουμε αυτή την παρησία, την παρησία της αγάπης, της μεγάλης, προς αυτούς που μας αγαπάνε λιγότερο, αν δεν έχουμε αυτή την παρησία, ζητάμε και δεν λαμβάνουμε. Ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο του, αδερφοί αγαπητοί, που μας πρόγνει με το Λόγο του. Όχι με ξύλο, ούτε με παρατηρήσεις, ούτε ακόμη με άγριο έλεγχο, αλλά με το Λόγο του, με τη χάρη του Λόγου του. Μας πρόγνει, μας οδηγεί, μας κατευθύνει στο να μας καταστήσει δόκιμους ενώπιον του Θεού. Εργάτες ανεπαίσχυντους. Να μην τρέπομαι για το έργο μου. Και μάλιστα ορθοτομούνται στο λόγο της αληθείας, που είναι το ζητούμενο, που είναι ο καταρτισμός μας και τη λιοποίησή μας, η οποία προέρχεται μόνο από το Λόγο του Θεού, καθώς δάσκαλός μας είναι ο Χριστός και ο οποίος μας καταρτίζει. Όχι η καρδιά μας, δεν μας δασκαλεύει η καρδιά μας, ούτε το πνεύμα μας, ούτε τα λόγια τα ανθρώπινα. Αλλά αυτός που μας δασκαλεύει και αυτός που μας καθοδηγεί, καθώς είναι και καθηγητής μας, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Με το Λόγο του, δια Πνεύματος Αγίου. Θέλεις όταν προσεύχεσαι ό,τι ζητάς εξάπαντος, ο Θεός να απαντάει και μάλιστα πολύ περισσότερο από αυτά που νοούμε ή ζητούμε. Φρόντισε να έχεις παρησία. Η καρδιά σου να μην σε κατακρίνει. Και αν σε κατακρίνει η καρδιά σου, παρόλα αυτά, εάν φροντίζεις να αγαπάς τους αδελφούς σου με έργο και με αλήθεια, ο Θεός είναι πιο μεγάλος από την καρδιά μας, που βγάζει την κατάκριση και δεν τη λαμβάνει υπόψη του. Ο Θεός θα μας δίνει
σοφία και σύνεση και ικανότητα, αδελφοί, δύναμη, γιατί η ικανότηση μόνο, η δύναμη μόνο είναι μόνο από το Θεό. Όχι μόνο να ακούμε σαν επιλύσμονες ακροατές, αλλά πολύ περισσότερο να εκτελούμε σαν εκτελεστές του έργου του Θεού. Πάλι νομίζετε ότι απολογούμε προς εσάς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν τα λέω αυτά για να τα καταλάβετε και να με δεχτείτε και να αλλάξετε συμπεριφορά απέναντί μου. Δεν είναι το πρόβλημά μου να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, να σας εξηγήσω ότι δεν είναι έτσι όπως οι άλλοι λένε, γιατί όποιος και να έρθει και να σας εξηγήσει ότι δεν είναι έτσι όπως φαντάζεστε, δεν θα αλλάξει η καρδιά σας και δεν θα τον εμπιστευτείτε. Γι' αυτό δεν απολογούμε σε εσάς, αλλά τα μιλάω ό,τι λέω ενώπιον του Θεού, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την καρδιά μου. Ενώπιον του Θεού λοιπόν λαλούμεν εν Χριστώ και πράττομεν τα πάντα και μιλάμε και εργαζόμεθα και ενεργούμε τα πάντα με ένα στόχο, την οικοδομή σας. Αυτή είναι η αγάπη, αδερφοί. Δεν σε αγαπάω για να σε βοηθήσω να πλουτίσεις, να σε βοηθήσω να σπουδάσεις, που και όλα αυτά καλά είναι, να σε βοηθήσω να ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχουν ένα κίνητρο: την οικοδομή σας, την οικοδομή της ψυχής σας, την οικοδομή της σχέσης σας με το Θεό. Αυτή είναι η χαρά μου, αυτή είναι η δόξα του Θεού στη ζωή μου. Γιατί φοβάμαι, γι' αυτό σας τα λέω. Σας τα λέω έτσι και όλα αυτά γιατί έχω ένα φόβο μέσα μου. Μήπως όταν έλθω, που είμαι έτοιμος να έλθω προς εσάς, δεν σας βρω έτσι ακριβώς όπως σας θέλω, σε αγιασμό, σε καθαρότητα, σε αγάπη, με αποτέλεσμα ότι θα με βρείτε κι εσείς έτσι που κι εσείς δεν θα με θέλετε, αλλά κι εγώ δεν θέλω να σταθώ ενώπιον σας. Θα με βρείτε με έλεγχο και όχι με δοξολογία. Φοβάμαι λοιπόν, Κύριε Θεέ μου. Δεν φοβάμαι μην τυχόν δεν μ' αγαπήσετε, δεν μ' αγαπάτε, μην τυχόν δεν με δεχτείτε. Φοβάμαι μήπως ανάμεσά σας υπάρχουν έρηδες, υπάρχουν ζήλιες, υπάρχουν θυμοί, μάχες, καταλαλιές, ψιθυρισμοί, αλαζονίες, ακαταστασίες. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό σας τα λέω όλα αυτά. Γι' αυτό εργάζομαι κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό προσεύχομαι. Μην τυχόν και βρεθείτε αδόκιμοι. Γιατί ξέρω ότι πάντοτε ο Ιησούς Χριστός διακαθαρίζει το αλώνιό Του, για να ξεχωρίσει το στάρι από την ήρα, το χρήσιμο από το άχρηστο, το πολύτιμο από το ευτελές. Και ξέρω ότι το στάρι θα το βάλει στις αποθήκες Του, την ήρα θα τη στείλει στη φωτιά για να καεί. Γι' αυτό φοβάμαι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό, για να το καταλάβουμε, αδερφοί αγαπητοί, καλά, να σκεφτούμε λίγο και τον εαυτό μας, που τον αγαπάμε,
Φοβάμαι μην τυχόν βρεθώ εκείνη την ημέρα όχι έτοιμος. Και εδώ την εκκλησία να φεύγει και εγώ μείνω εδώ. Φοβάμαι. Φοβάμαι μην τυχόν εκείνη την ημέρα η οικογένειά μου είναι τσακωμένη, αγριεμένη. Και πήρα ένα ωραίο μάθημα, αδερφοί, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μ' είχαν αφήσει μόνο μου babysitting με τα δύο εγγονάκια μου. Το Δημητράκη και τον Αλέξανδρο, δεν τα καταφέρνω. Και πώς τα έφερε ο Θεός και άρχισαν και τσακωνόντουσαν. Να τα βλέπατε πως όρμαγε το ένα πάνω στ' άλλο. Γρατζουνίσουνε, δαγκώσουνε, βαρίσουνε. Πω, πω, τα χώριζα εγώ, τίποτα αυτά ορμάγανε. Πρέπει τα ξανατράβαγα, τίποτα αυτά ορμάγανε. Δώσε μου το παιχνίδι αυτό, δώσε μου τούτο, δώσε μου εκείνο. Να βγάλουν το μάτι ο ένας τον άλλον. Και δεν μπόρεσε και είπα, πατέρα, σε παρακαλώ, κάντα να μην τσακώνονται. Κάντα να είναι αγαπημένα. Και εκείνη τη στιγμή είπα, πω, 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 πω. Έτσι με βλέπει ο Θεός. Λύπη είχα μέσα μου. Τι ωραία που θα ήταν να ήταν αγαπημένα τα δύο εγγονάκια μου. Να αγκάλιαζε το ένα το άλλο, να έδινε ό,τι είχε ο ένας τον άλλον. Και λέω έτσι μας βλέπει ο πατέρας, έτσι με βλέπει όταν θυμώνω με τον αδερφό μου. Και ξέρετε γιατί τσακωνόντουσαν, για νόητα πράγματα. Για τον ίδιο λόγο τσακωνόμαστε και εμείς αδερφοί, για ανόητα πράγματα. Και λυπάται ο Θεός. Και λυπάται ο Θεός γιατί βλέπει έρηδες, μάχες, θυμούς, ζήλιες. Να δείτε πως ζηλεύει το ένα το άλλο. Αλλά είχα και μια άλλη ωραία εμπειρία χτες προχτές. Μίλαγα με μια αδερφή, καλούτσικη αδερφή, μια αδερφή, και κάτι μου λέει και το πήρα ότι με πρόσβαλε πολύ. Και θύμωσα, απαράτα με, τις λέω και τους κλείνω το τηλέφωνο. Και σηκώνομαι, πηγαίνω στο, μάλιστα ήταν να πάω στο μπάνιο, κάνω μπάνιο. Και εκεί στο μπάνιο σκεφτόμουν και έλεγα: δεν πρόκειται να της ξαναμιλήσω εγώ τώρα. Θα περνάω από κοντά της και να κάνω έτσι. Δεν πρόκειται να της ξαναμιλήσω. Άντε, τι να θεόφοβη, να με προσβάλλει τόσο, λες κι εγώ. Και εκεί που τα έλεγα αυτά, έρχεται μια σκέψη, πιστεύω ότι ήταν ο Θεός όμως, αδερφή. Και μου θυμίζει: μοίρια τάλαντα σου χαρίζω. Εσύ 100 δεν μπορείς να χαρίσεις. Μου κοπήκαν τα πόδια, ξέρετε γιατί. Γιατί θυμήθηκα τους βασανιστές ότι ήταν μετά. Α, λέω, α, εδώ μετά έχει βασανιστές. Και είπα, εντάξει, εντάξει κύριε μου, λέω, την αγαπάω, πολύ την αγαπάω, πάρα πολύ την αγαπάω. Κύριος, ευλόγησε τη Χριστέ μου. Χαρούμενος, τέλειωσα τον πάνω μου, βγαίνω έξω, τρίνει το τηλέφωνο, ήταν η αδελφή καλούτσικη. Μου λέει, Άννα, η αδελφή, δεν θέλω να της μιλήσω. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Τι είναι η καρδιά μου, λέω. Λέω, δεν θέλω να της μιλήσω, άσε με, παράτα με, παράτα με. Και πετάγεται κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ένα παιδί, και λέει, να μην νυχτώσει όμως. Όταν μου το είπε και αυτό, παίρνω, σ' αγαπάω βρε εσύ, της λέω, αλλά δεν σε χωνεύω πολύ, αλλά σ' αγαπάω. Κοιτάξτε όμως, αδερφοί, ο άνθρωπος και ο Θεός. Αυτοί είμαστε. Τελείως ντενεκέ, εγώ για μένα το λέω, για εσάς, ντενεκές ξεγάνωτος. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού. Αυτό θέλω να τονίσω σήμερα. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και φέρνει στην ταραχή της καρδιάς σου την ειρήνη του Θεού. Φέρνει στο θυμό σου, φέρνει την αγάπη του Θεού, τη συγχωρητικότητα, τη μακροθυμία. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, φοβάμαι, γι' αυτό σας τα λέω, γι' αυτό σας τα γράφω, για να καταλάβετε. Μην πέσετε στην παγίδα με έρηδες, με ζηλοτυπίες, με θυμούς, με μάχες, με καταλαγές, με ψιθυρισμούς, με αλαζονίες, με ακαταστασία. Όλα αυτά τα είχα εγώ εχθές. Και συνεχίζει, μήπως ακόμη φοβάμαι και κάτι ακόμη χειρότερο. Μήπως όταν έλθω προς εσάς,
με ταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς που προαμάρτησαν και δεν μετενόησαν. Αυτό είναι. Το να αμαρτήσεις, να σε ελέγξει ο Θεός, να σε παρηγορήσει, να σε ενισχύσει, να σε διορθώσει και να μετανοήσεις, δόξα είναι. Γιατί είμαστε άχρηστοι, ουτιδανοί, τυποτένια, άθλοι. Γι' αυτό δεν μετανοούμε μόνοι μας, ο Λόγος του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια. Η Χριστότητα του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια. Αλλά εκείνο που φοβάμαι πολύ, μήπως δεν μετανοήσεις από αυτούς που αμάρτησαν και δεν μετενόησαν. Και ξέρετε αδερφοί τι γίνεται όταν δεν μετανοείς, όταν μένεις στα έργα τα νεκρά του σκότους. Το ένα έργο πάει πάνω στ' άλλο, το άλλο έργο πάνω στ' άλλο και αρχίζεις και γεμίζεις με έργα. Στην αρχή ελέγχεσαι όταν κάνεις μια αμαρτία, άπλες εδώ έκανα λάθος. Τη δεύτερη φορά ελέγχεσαι λιγότερο, την τρίτη το συνήθισες. Βαριέσαι τώρα, τι σπουδαία πράγματα τώρα είναι. Και αν δεν μιλήσω εγώ στην καλούτσικη αδερφή, τι έγινε? Όχι τι έγινε, 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 χαμός έγινε. Και τότε καυτηριάζεται η συνείδηση του ανθρώπου. Χάνει ο άνθρωπος την αγαθή του συνείδηση, χάνει ο άνθρωπος την καθαρή του συνείδηση και η συνέχεια, λέει η Γραφή, είναι να ναυαγήσεις στην πίστη. Και όταν ναυαγήσεις στην πίστη, τέλειωσε το πράγμα. Τέλειωσε το πράγμα. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος του Αποστόλου Παύλου, γι' αυτό γράφει τέτοια πράγματα. Δεν τα γράφει για να τους μαλώσει. Δεν τα γράφει για να συστήσει τον εαυτό του. Δεν έχει πρόθεση να τους μαλώσει γιατί τους αγαπάει. Δεν έχει πρόθεση να συστήσει τον εαυτό του, γιατί ξέρει ότι και αν τα καταφέρει και το συστήνουν οι άνθρωποι, δεν τον δικαιώνει αυτό μπροστά στο Θεό καθόλου. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος του. Μην τυχόν, Θεέ μου, σε παρακαλώ πολύ, όχι μόνο βλέπω έρηδες, ζηλοτυπίες, θυμούς, μάχες, καταλαγές, ψιθυρισμούς, αλαζονίες, ακαταστασία, αλλά δεν βλέπω και μετάνοια. Δεν βλέπω επιστροφή. Και μπορεί να συνεχίζεις να είσαι μέσα στην Εκκλησία, αλλά η συνέχεια είναι ναυάγιο στην πίστη. Ναυαγισμένος χριστιανός. Ένα ωραίο πλοίο, μεγάλο πλοίο, θαυμαστό, καμάρι ο καπετάνιος, Κύριος μας, καμάρι, τι ωραίο είναι πλοίο είναι αυτό, τι ωραία εκκλησία είναι αυτή. Πω, όλα καλά είναι. Αν μπει όμως το μικρόβιο της μη μετάνοιας και επιστροφής στο Θεό, αυτό το ωραίο και θαυμαστό πλοίο θα ναυαγήσει. Και όπως ο Τιτανικός που τον ξέρουμε όλοι, άφθανδρο μπήκε μέσα. Ναυαγεί. Ναυαγεί η Εκκλησία. Ναυαγεί η οικογένεια. Ναυαγεί δούλος Θεού. Δούλοι Θεού. Ποιμένες. Πρεσβύτεροι, διάκονοι, παλιοί εργάτες, όλοι διατρέχουμε τον ίδιο κίνδυνο και έχουμε τον ίδιο δρόμο εάν αφήσουμε την καρδιά μας να σκληρύνεται χωρίς να μετανοεί. Αν λιγοστεύει η αγάπη μας, γιατί η αγάπη μακροθυμεί, η αγάπη συγχωρεί, η αγάπη δικαιολογεί, η αγάπη ανέχεται, υπομένει. Αν λοιπόν λιγοστεύει η αγάπη, δικαιολογημένα ανθρώπινα, γιατί αγαπάτε λιγότερο, ο Απόστολος Παύλος,
Εάν δηλαδή λιγοστέψει δική σου η αγάπη επειδή εγώ σε αγαπάω λιγότερο, τότε από εκεί και πέρα ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Χλιαρώτης, συνήθεια, δεν πειράζει. Δεν υπάρχει πια ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου που προέρχεται από το Λόγο του Θεού και ο άνθρωπος φτάνει να γεμίζει τη ζωή του με έργα νεκρά, το ένα πάνω στ' άλλο, να καυτηριάζεται η συνείδησή του, να χάνει την αγαθή του συνείδηση και στο τέλος να γίνεται ναυάγιο της πίστης στον Χριστό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Το Πνεύμα το Άγιο έχει μεγάλη ευαισθησία. Είναι σαν το περιστέρι που άφησε από την Κιβωτό ο Νόε. Άφησε τον κόρακα και πήγε και κάτσε όπου ήθελε. Και στα πτώματα όπου θέλει καθότανε. Το άφησε και δεν ξαναγύρισε. Άφησε το περιστέρι. Βρήκε φίλο Ελιάς, το πήρε, αλλά δεν είχε που να κάτσει. Θέλει την καθαρότητα, τον αγιασμό. Δεν τρώει πτώματα. Τρώει το Λόγο του Θεού. Επέστρεψε στον Νόε. Αν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο που στέλνει ο Χριστός σε μας έχει έργα νεκρά, θα επιστρέψει στο Θεό. Αν έχει όμως έργα αγαθά, θα μείνει και θα βασιλεύει στη ζωή μας. Και εγώ θέλω το Πνεύμα το Άγιο να βασιλεύει στη ζωή μου, αδερφοί. Το θέλω, τι να σας πω. Θέλω να αναπαύεται, λέει. Το Πνεύμα το Άγιο σε εσάς αναπαύεται σαν Υιούς Θεού. Ενώ στους άλλους λέει φεύγει, λυπείτε. Να αναπαύεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Γι' αυτό θα έρθω, λέει ο Απόστολος Παύλος, τρίτη φορά είμαι έτοιμος. Όχι όπως την πρώτη φορά ή τη δεύτερη φορά που ήμουν παρών, ούτε όπως τώρα πον σας γράφω. Αλλά όταν θα έλθω δεν θα φυστώ τους προαμαρτήσαντες και μη μετανοήσαντες, δεν θα τους φυστώ. Τι θα τους κάνει? Έχει εξουσία. Έχει εξουσία. Ακόμη και να βγάλει, να διώξει από την Εκκλησία αυτούς που συνεχίζουν και μένουν χωρίς μετάνοια στην ακαθαρσία, στην πορνεία και στην ασέλγεια την οποία έπραξαν και συνεχίζουν να πράττουν. Και δεν θα τους λυπηθώ τώρα, γιατί? Γιατί ο λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Δεν θα τους λυπηθώ πλέον. Μια φορά τους λυπήθηκα που ήρθα, δεύτερη φορά τους λυπήθηκα που ήρθα, τρίτη φορά με την επιστολή μου τους λυπάμαι, αλλά όταν θα έρθω η μακροθυμία τελειώνει. Δεν θα τους λυπηθώ πλέον. Γιατί δεν θέλω να μολύνεται το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού. Έκβαλε τον πονηρό εκ μέσου αυτών, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν το λέει με χαρά, το λέει με θλίψη, με πόνο, γιατί δεν πάβει να τους αγαπάει, αλλά δεν αγαπάει με συνέστημα, δεν αγαπάει μόνο με λόγο, αλλά αγαπάει και με αλήθεια. Και αυτή είναι η αγάπη, να περπατώμεν κατά τα σοντολάς αυτού. Γι' αυτό, επειδή εσείς ζητείτε δοκιμή δια του εμού λαλούντος Χριστού, θέλετε να δείτε τη δύναμη του Χριστού στα λόγια μου και στη ζωή μου, θυμηθείτε ότι ασθενής ήταν ο Χριστός, γι' αυτό και τον σταύρωσαν.
αλλά τώρα μετά τη σταύρωσή του, μετά την ασθένειά του, τώρα είναι δίπλα στον Πατέρα, βασιλεύει έχοντας πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να είμαστε ασθενείς ανάμεσά σας. Αποκάλυψη φοβερή. Θέλουμε ενώπιον σας να είμαστε αδύναμοι. Δεν θέλουμε να φαινόμαστε δυνατοί, μεγάλοι και σπουδαίοι, αλλά θέλουμε να είμαστε αδύναμοι, ασήμαντοι, υπηρέτες, δούλους συστήνουμε τον εαυτό μας, για να μπορούμε να ζούμε ανάμεσά σας εν Χριστώ και να συμβασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό όλοι μαζί εκείνη την ημέρα. Αυτό είναι το ωραίο φρόνημα, αδελφοί, που έχει ο Απόστολος Παύλος, που είχε ο Χριστός. Αδύναμος, τον τριχωμαδούσαν, τον χαστουκίζανε, τον ραβδίζανε, τον μαστιγώνανε, τον προσβάλλανε, τον ξεφτιλίζανε. Και αυτός λιδωρούμενος, δεν αντελιδώρει, παρέμενε αδύναμος. Κι είχε όμως όλη την εξουσία, γιατί είναι Θεός. Και δεν έπαψε ποτέ να είναι Θεός. Πάσχον δεν υπήλει, θα σας φτιάξω εγώ όταν θα ξανάρθω. Δεν θα τους ξαναμιλήσω όπως έλεγα εγώ. Πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του σε αυτόν που ξέρει ότι κρίνει δίκαια. Μόνο σε αυτόν. Αλληλούια. Δεν ζητούσε ανταπόδοση και δικαίωση από τους ανθρώπους, αλλά ζητούσε τη χάρη του Χριστού, την αγάπη του Θεού Πατρός και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή του, προς οικοδομή και σωτηρία των αδελφών του και για τη δόξα του Θεού και Πατέρα του. Αμήν.